Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας εδώ στους 101,5. Ελάτε να πάμε Αλεξανδρούπολη με αφορμή την Διεθνή ημέρα εξάλειψης βίας κατά των γυναικών. Σας είπα ότι θα πάμε στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας την Αλεξανδρούπολη. Εκεί θα βρούμε την κυρία Γκασίδου Χριστίνα, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος με τον οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε και λόγω ημέρας, αλλά και λόγω αυτής της κατάστασης. Κυρία Γκασίδου, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρήκατε χρόνο. Φαντάζομαι ότι τα τηλέφωνα είναι συνεχώς απασχολημένα. Και βέβαια η βία δεν έχει μέρα, έτσι δεν είναι, ούτε νύχτα. Και η βία είναι απλώς η Διεθνής ημέρα, είναι ευαισθητοποίηση. Εσείς είστε παντός καιρού και κάθε μέρα στις επάλξεις, έτσι δεν είναι? Πείτε μας λίγο τι γίνεται σε αυτήν την ιστορία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι 25 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Είναι η κορονίδα των ημέρων που κάνουμε τις περισσότερες δράσεις, η αλήθεια είναι, αλλά προσπαθούμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε την κοινωνία σχετικά με το φαινόμενο της έμφυλης βίας. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έτσι αρκετές δράσεις. Την Πέμπτη είχαμε την τιμή να βρεθούμε στο Δήμο Δημοτήχου στην εκδήλωση για την... με την ημέρα μνήμης για την Ελένη Ντοπαλούδη. Και την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολη, συνεργασία και με άλλους φορείς της περιοχής, αν έχω το χρόνο να αναφέρω τους ερωτές μας, με το Σωματείο Θυγατέρης της Πινελόπης, τη Μευρυδίκη D427 και το Europe Director Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώσαμε μια εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης με θέμα «Όταν τα ΜΜΕ μιλούν για τις γυναικοκτονίες». Στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν κάποιοι δημοσιογράφοι που εξέθεσαν τις απόψεις σχετικά με το φαινόμενο της έμφυλης βίας. Και μετά ακολούθησε και μουσική συναυλία με τον Κώστα Κάλια και την κυρία Κυπουρού, που παρουσιάστηκε και το τραγούδι του κ. Κωνσταντίνου Κάλια, το τραγούδι των Χαμένων Γυναικών, σε στίχους του Παναγιώτη Κευόπουλου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Φόγια υπήρχαν και άλλα έτσι δρόμενα, όπως έκθεση κόμικ του Νίκου Καμπασελέ, και δόθηκε ευκαιρία σε όσους παρευρέθηκαν εκεί πέρα να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση και ένας διάλογος, ώστε να φωτίσουμε όσο γίνεται ορισμένες από τις πτυχές του εν λόγω κοινωνικού φαινομένου. Όλες μας οι δράσεις είναι δωρεάν, καθώς είμαστε πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και θέλουμε τους πολίτες και όλους να είναι δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε. Και την επόμενη μέρα πάλι είχαμε μια εκδήλωση το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, και το θέμα μας ήταν η έμφυλη βία στο ρεμπέτικο τραγούδι. Μας αρέσει έτσι λίγο να μπλέκουμε διαφορετικά πράγματα και να απευθυνόμαστε σε διάφορες έτσι πληθυσμιακές ομάδες, ώστε να μας γνωρίζει περισσότερο κόσμος της περιοχής. Κυρία Γκασίδου, καταλαβαίνω εγώ με όλες αυτές τις δράσεις που βλέπω ότι όλα γίνονται για την ευαισθητοποίηση. Όλα γίνονται για να δηλώσετε παρουσία και να πείτε ότι είστε εδώ για όποια αντιμετωπίζει πρόβλημα. Το θέμα είναι, έρχεται, χτυπάει την πόρτα, μιλάει κάποιος όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα κάποια? Η αλήθεια είναι ότι στα 9 χρόνια λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου περισσότερες από 800 γυναίκες έχουν απευθυνθεί σε εμάς. Σίγουρα ο αριθμός των καταγγελιών και των περιστατικών που έχουν απευθυνθεί σε εμάς δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, καθώς οι περισσότερες γυναίκες δεν το καταγγέλουν. Η βία τις περισσότερες φορές, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, είναι καθυλωτική και δεν επιτρέπει στα άτομα που την υφίστανται είτε να την αντιληφθούν είτε να εφαρμόσουν και τους κατάλληλους τρόπους επίλυσης. Πολλές φορές οι περισσότερες γυναίκες μάλλον επιλέγουν να αποκρύψουν τη βία, καθώς η αποκάλυψη φαντάζει ακόμη και πιο τρομακτική. Βέβαια, πολλοί μπορεί να είναι οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε μια γυναίκα να μην το καταγγείλει. Φαντάζομαι είναι και ο φόβος. Μπορεί να είναι ο φόβος. Γιατί αισθάνονται μόνοι. Πολλές φορές είναι και ο διασυρμός. Ή πολλές φορές ακούμε, καλά τώρα γιατί θυμήθηκε να το πει τώρα, μετά από τόσο καιρό. Ας σκεφτούμε όμως για μια στιγμή να μπούμε στη θέση μιας γυναίκας που υφίσταται βία, να δούμε πόσο εύκολο είναι να το αποκαλύψουμε εκείνη τη στιγμή. Και ας μην ξεχνάμε ότι και πολλές φορές οι γυναίκες κακοποιούνται και δευτερογενώς. Αποφασίζουν να καταγγείλουν ένα περιστατικό και δεν βρίσκουν την αντιμετώπιση που θα θέλανε.
Εννοείται ότι υπάρχει μετά ο διασυρμός, ότι και οι κουβέντες... Και η προσπάθεια συγκάλυψης, ναι, το πώς ενδεχομένως γνώριζαν. Ναι. Πολλές φορές δεν ακούμε σε όλους, καλά τώρα θυμήθηκε να το καταγγείλει, ναι, κατά ποτό στο καιρό, γιατί τώρα, τι έχει να κερδίσει τώρα. Διάβαζα τελευταία για το πόσο αόρατο είναι αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι του άλλου. Πρώτον. Δεύτερον, είναι ότι οι γυναίκες αυτές συνήθως περνάνε δύσκολα από τα χέρια που εμπιστεύονται. Έτσι δεν είναι? Επίσης άλλο δύσκολο. Είναι ότι τα περισσότερα περιστατικά που εμείς έχουμε διαχειριστούμε αφορούν περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι η βία που υφίσταται μια γυναίκα από ένα οικείο πρόσωπο και κυρίως από ένα αγαπημένο πρόσωπο. Και εκεί που νιώθει ασφαλής. Εκεί που νιώθει ασφαλής επίσης. Δεν ξέρω κατά πόσο νιώθουν ασφάλεια από τις γυναίκες. Εννοώ ότι στο περιβάλλον τους. Στο οικείο περιβάλλον, ναι, η αλήθεια, ναι, είναι, ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η βία κατά των γυναικών δεν αφορά μόνο, δεν είναι ένα ζήτημα οικογενειακό, είναι ένα ζήτημα κοινωνικό. Ναι. Καθώς μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της έχει υποστεί, θα υποστεί βία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. 50 γυναίκες κάθε εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της ενδοικογενειακής βίας που υφίστανται. 137 γυναίκες κάθε ημέρα πεθαίνουν από το σύντροφο ή από το σύζυγο σε όλο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αριθμοί είναι πολύ μεγάλοι, που δείχνουν και τη διάσταση αυτού του φαινομένου. Και μιλάμε για γυναικοκτονίες, μιλάμε για γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του φίλου τους. Και τις οποίες πλέον μετράμε πάρα πολλές γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, κάτι πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια, ενώ σε ποσότητα χάθηκαν πάρα πολλές γυναίκες, και δεν ξέρω, σας έλεγα πριν, το συμβουλευτικό κέντρο που σας βρήκα λέγεται Αλεξανδρούπολης, μου είπατε ότι αφορά όλο τον Εύρο, δεν κλείνεται την πόρτα σε καμία γυναίκα. Μέχρι τώρα μου είπατε για τις δράσεις που κάνατε σε ό,τι έχει να κάνει την ευαισθητοποίηση. Πείτε μου λίγο, το κράτος πώς προλαμβάνει, πώς θέλει να προλάβει τέτοια πράγματα που συμβαίνουν. Να σας πω, εμείς είμαστε μια δομή που υπαγόμαστε στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Το δίκτυο αποτελείται από τα συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν οι ξενώνες φιλοξενίες των γυναικών θεμάτων βίας και των παιδιών τους και τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. Οπότε αντιλαμβάνεστε ένα δίκτυο, οργανωμένο δίκτυο, που προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες των γυναικών που υφίστανται βία, καθώς και των παιδιών τους. Η αλήθεια είναι ότι ίσως χρειάζονται και άλλα πράγματα. Η αρχή έχει γίνει. Το προσωπικό που απασχολείται στο δίκτυο είναι εξειδικευμένο προσωπικό, και προσπαθούμε κάθε φορά να στηρίξουμε τις γυναίκες που φαίνονται σε εμάς ανάλογα με το αίτημα που έχουν. Διαβάζα τον τίτλο που ίσως θα έπρεπε να μπει, ότι δεν είσαι μόνη, ούτε είσαι η μόνη. Ναι. Και σκεφτόμουν, για σας είναι στοίχημα, φαντάζομαι, να έρθει μια γυναίκα και να σας πει αυτό που βιώνει και μετά να δρομολογηθούν όλα. Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε εσείς, ότι οι γυναίκες και που υφίστανται βία, έχει νόημα οι ίδιες να αντιληφθούν ότι πρώτη στη σημασία έχει η εσωτερική τους ενδυνάμωση, ώστε να φροντίσουν το τραύμα τους και να πάρουν οι ίδιες τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους και αυτό που πραγματικά οι ίδιες θέλουν. Όποια γυναίκα υφίσταται βία μπορεί και ανώνυμα να καλέσει σε εμάς ή και ένας απλός πολίτης, δεν ανάγκη, απλά για να ενημερωθεί. Θυμίστε μας το τηλέφωνο, μια που το λέτε. Το τηλέφωνο μας είναι 2551-025-629. Τηρείται πάντα το απόρριτο, εννοείται. Και οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν. Ακόμη και ανώνυμα, εγώ επιμένω, μια γυναίκα μπορεί να καλέσει για να λάβει έστω την πληροφόρηση. Καμία διαδικασία δεν ξεκινάει αν η ίδια δεν το επιθυμεί. Και ο χαρακτήρας του κέντρου είναι συμβουλευτικός. Δεν κάνουμε κάτι χωρίς τη θέληση της γυναίκας. Είμαστε δίπλα ώστε να ενδυναμωθεί η γυναίκα για να μπορέσει να αποφασίσει η ίδια τι θέλει για τη ζωή της. Όλα αυτά τα χρόνια φαντάζομαι ότι είδατε πολλά περιστατικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν γυναίκες ανάμεσα σε αυτές που έχουν έρθει στην πόρτα σας ή στο γραφείο σας και να έχουν κάνει πίσω. Και αυτό συμβαίνει, η αλήθεια είναι, πολλές φορές. Υπάρχουν όμως και γυναίκες που έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από την κακοποιητική σχέση.
Mm-hmm. Αυτό που σας είπα και πριν όμως, το πιο σημαντικό είναι η γυναίκα να λάβει τη στήριξη που χρειάζεται έτσι ώστε να ενδυναμωθεί. Όταν η ίδια γυναίκα μπορέσει και ενδυναμωθεί και αποκτήσει την αυτοεκτίμησή της και την αυτοπεποίθησή της, σίγουρα θα βρει τον τρόπο και τη λύση στο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και για τη ματέωση και είναι και λογικό μια γυναίκα που υφίσταται βία να κάνει πίσω και να δώσει ακόμη μια ευκαιρία. Δεν κατακρίνουμε ποτέ μια γυναίκα. Η ίδια θα αποφασίσει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα κάνει αν κάποια έχει πρόβλημα είναι να τηλεφωνήσει σε εσάς. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Αν όμως θέλει να ξεκινήσει κάποια άλλη διαδικασία, μπορεί να απευθυνθεί και σε κάποια άλλη υπηρεσία. Αν θέλει να καταγγείλει εννοώ κάποιο περιστατικό, μπορεί να απευθυνθεί και στην αστυνομία. Mm-hmm. Σε εμάς δεν γίνεται καταγγελία. Mm-hmm. Σε εμάς τηλεφωνεί μια γυναίκα για να λάβει στήριξη. Ναι. Ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση. Σε εμάς μπορεί να λάβει ψυχολογική στήριξη, κοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική, εργασιακή συμβουλευτική. Οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε ανάλογα με το αίτημα της γυναίκας κάθε φορά. Κυρία Γκασίδου, εσείς συνεργάζεστε το Συμβουλευτικό Κέντρο, το δικό σας συνεργάζεται με το ΚΕΘΗ ή δεν έχετε συνεργασίες? Το ΚΕΘΗ είναι το Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ιστότητας. Ναι, έχετε τέτοιου είδους συνεργασίες? Υπάρχει συνεργασία, εννοείται, με το ΚΕΘΗ. Είναι ένας φορέας που ασχολείται με τα θέματα ισότητας. Εννοείται ότι υπάρχει συνεργασία. Είναι μέσα στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων. Οπότε εννοείται ότι έχουμε πάρα πολύ στενή σχέση και με το ΚΕΘΗ. Ωραία. Χάρηκα για την κουβέντα που κάναμε. Δεν ξέρω. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας δώσατε έτσι το χρόνο και το χώρο να ακούσετε έστω για λίγο έτσι το φαινόμενο της έμφυλης βίας. Και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Εύχομαι οι δράσεις που κάνατε να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και τους θύτες, θα λέγα εγώ, αλλά επίσης και τις γυναίκες που θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα, αλλά κυρίως οι δράσεις είναι ευαισθητοποίηση. Όλο το υπόλοιπο, κυρία Γκασίδου, είναι τελικά η πρόληψη και η ενδυνάμωση, όπως είπατε, έτσι. Και αυτό σας θέλουμε όλους δίπλα μας και κοντά μας και συμμάχους στον αγώνα που δίνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.